Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ήδη έχουν συμπληρωθεί 3 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό στο Αρκαλοχώρι, αφήνοντας πίσω συντρίμμια, κατεστραμμένες περιουσίες και ξεσπιτωμένους. Μέχρι και σήμερα συνεχίζεται το μαρτύριό τους σε πολλά χωριά, και του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας και του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Χωρίς ουσιαστικά μέτρα στήριξης, απροστάτευτοι, παλεύουν να επιβιώσουν πάνω στα συντρίμμια που άφησε ο ίδιος ο εγκέλαδος. Πρώτον, 150 οικογένειες συνεχίζουν να ζουν στους οικίσκους. Και ενώ η ζωή και η καθημερινότητά τους όλο και δυσκολεύει, από τον Νοέμβρη του 2024 υπάρχει κίνδυνος να επιβαρυνθούν οι ίδιοι το ηλεκτρικό ρεύμα στους οικίσκους, όταν ήδη πληρώνουν τους λογαριασμούς ρεύματος και νερού στα γκρεμισμένα σπίτια τους και χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση αν θα αναλάβει το ίδιο το κράτος συνολικά το ήδη συσσωρευμένο χρέος προς τη ΔΕΗ και να μην επιβαρυνθούν οι οικογένειες στους οικίσκους. Δεύτερον, είναι πολλές οι οικογένειες που συνεχίζουν να ζουν μέσα σε επικίνδυνα σπίτια, γιατί πλέον δεν αντέχουν τις συνθήκες στους οικίσκους. Αναφέρομαι στα χαρακτηρισμένα σπίτια. 3. Από τα 8.000 οικογενειά που έχουν υποστεί ζημιές, έχουν υποβάλει φάκελο για κρατική συνδρομή μόλις 3.000 ιδιοκτήτες και από αυτούς έχουν πάρει αρχική έγκριση μόνο οι 150, άντε να είναι κάτι παραπάνω. Και πάλι όμως χωρίς να έχουν δει λεφτά στους λογαριασμούς τους, καθώς εκκρεμεί ο τελικός έλεγχος. 4. Από τις 356 αιτήσεις για το επίδομα ενοικίου έχουν εγκριθεί 160, αλλά ακόμη δεν έχουν πάρει χρήματα. 5. Οι σεισμόπληκτοι πληρώνουν έμφυα για τα καταστραμμένα σπίτια τους. Δεκάδες είναι οι πληστηριασμοί σε σεισμόπληκτα σπίτια και καταστήματα ως κατάληξη των νόμων όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά που δίνουν το ελεύθερο στα κοράκια των ΦΑΝΤ να προχωρήσουν με λυμμένα τα χέρια σε πληστηριασμούς. 6. Από τα 800 κτίρια στο Δήμο Μηνώα και τα 400 στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων που έχουν χαρακτηριστεί κατεδαφιστέα, έχουν γίνει ελάχιστες κατεδαφίσεις στο Αρκαλοχώρι. Ενώ η διαδικασία για τα 800.000 ευρώ για το Δήμο Μηνώα και 200.000 ευρώ για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, τα οποία δόθηκαν για τις κατεδαφίσεις, βρίσκεται ακόμα στο στάδιο ανάθεσης σε εργολάβο και είναι ζήτημα αν και αυτά επαρκούν. 7. Με ευθύνη της κυβέρνησης οι πιο πολλοί σεισμόπληκτοι δεν θα φτάσουν ποτέ στις εργασίες αποκατάστασης, αφού δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στα έξοδα σύνταξης φακέλου. Οι κάτοικοι των οποίων τα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές για την ολοκλήρωση του φακέλου τους βρίσκονται μπροστά σε ένα γολγοθά γραφειοκρατίας και ένα κυκαιώνα εγγράφων. Η τροπολογία που είχατε φέρει τον Απρίλιο του 2024, η οποία υποτίθεται ότι έγινε για να αρθούν τα εμπόδια και να επιταχύνει τις διαδικασίες εγκρίσεων των φακέλων, είναι μια κοροϊδέα, εκτός ότι είναι εκβιασμός προς τους πληγέντες με το πρόσχημα της απλοποίησης των διαδικασιών. Δίνει 3.000 ευρώ για σπίτια και κτίρια επιχειρήσεων που δεν είχαν σοβαρές ζημίες στο φέροντο οργανισμό και όποιος ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία αποποιείται τη στεγαστική συνδρομή με το παλιό σύστημα και παραιτείται από κάθε απέτηση από το ελληνικό δημόσιο. Στην καλύτερη περίπτωση, ένα σεισμόπληκτο κτίριο χρειάζεται τουλάχιστον 3 χρόνια προκειμένου να επιχορηγηθεί το ποσό της αρρωγής. Αρρωγή που αφορά μόνο το 80% από το κράτος, το υπόλοιπο είναι το υπόθηκο δάνειο, που μάλιστα οι τράπεζες αρνούνται να το δώσουν και φτάνει μόλις το 45-50% του κόστους, με τις τιμές στην αγορά να έχουν βέβαια απογειωθεί, το ξέρουν όλοι. Και τέλος, με το νέο ΦΕΚ, το 8, με το νέο ΦΕΚ, 9-8 του 24, συνεχίζεται η κοροϊδία, αφού κτίρια που ο στατικός φορέας δεν είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα θα χρηματοδοτούνται μόλις με 800 και 600 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Για όλα τα παραπάνω σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, ποια είναι τα κατεπήγοντα μέτρα που προτίθεστε να πάρετε για να δοθούν άμεσες ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα των σεισμόπληκτων στο Αρκαλοχώρι. Ευχαριστώ. Είμαι και εμείς τον κύριο Συντεκάκη. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε για την ερώτηση. Είναι η 6η επίκαιρη ερώτηση που απαντώ για το σχέδιο στήριξης και αποκατάστασης μετά από τον καταστροφικό σεισμό του 2021 στο Αρκαλοχώρι σε ένα διάστημα 9 μηνών. Ένα σχέδιο με δημοσιονομική επίπτωση κοντά στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Και θα είμαι εδώ με κάθε ευκαιρία για να αποτυπώνω την πραγματική εικόνα.
να παραθέτω μεγέθη, να αναλύω την κατάσταση όπως είναι και όχι όπως θέλετε, στρεβλά και για τους δικούς σας πολιτικούς λόγους, κατανοητούς να παρουσιάσετε. Η προσέγγιση σας εδράζεται στα συνθήματα «ούτε ένα ευρώ δεν έπεσε» και αποζημιώσεις χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Δεν συμφωνούμε, το έχουμε πει ξανά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πάμε να δούμε πώς η κατάσταση έχει εξελιχθεί ως τώρα, 3 χρόνια μετά τον σεισμό. Μέχρι σήμερα για την επισκευή των πληγέντων κτηρίων έχουν υποβληθεί 289 αιτήσεις για έκδοση άδειας και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για επισκευές στα σπίτια, όχι ανακατασκευές. Αιτήσεις που υπολείπονται κατά πολύ των αυτοψιών. Γιατί δεν έχουν υποβληθεί άλλες αιτήσεις? Αιτήσεις με πολλά ζητήματα ως προς την πληρότητά τους, αλλά και τις ιδιοκτησιακές και κληρονομικές εκκρεμότητες και ιδιαιτερότητες, καθώς γνωρίζετε κι εσείς ότι πρόκειται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων για παλιές ιδιοκτησίες. Και φυσικά αιτήσεις που υποβάλλονται συνεχώς. Τις τελευταίες μόνο ημέρες οι υποβληθήσεις αιτήσεις ξεπερνούν τις 130. Αιτήσεις για επισκευή που υπευλήθησαν όχι ένα, όχι δύο, αλλά 3 χρόνια μετά. Και πόσες άλλες δεν έχουν υποβληθεί ακόμα? Και ενώ έχει χορηγηθεί η πρώτη αρρωγή ως 20.000 ευρώ ένα σπίτι για να καλυφθούν και τα πρώτα έξοδα του ιδιώτη μηχανικού που θα συντάξει το φάκελο της αίτησης επισκευής. Γιατί είπατε ότι δεν έχουν λάβει καθόλου πόρους και δεν μπορούν να προσλάβουν ιδιώτη μηχανικό για να κάνουν το φάκελό τους. Οι αιτήσεις λοιπόν αυτές υπευλήθησαν από τους ιδιώτες μηχανικούς 3 χρόνια μετά. Από την πλευρά της υπηρεσίας έχουν ελεγχθεί όλες οι αιτήσεις και έχει συμπληρωθεί έντυπο πληρότητας. Και μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί 181 άδειες επισκευής από 35 που ήταν πριν από 1 χρόνο, όταν και η αρμόδια υπηρεσία μετακινήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Και συνεχίζονται να γίνονται αιτήσεις στην ίδια υπηρεσία 3 χρόνια μετά. Ο αυξημένος όμως όγκων των νέων αιτήσεων δημιουργεί νέες ανάγκες και νέες απαιτήσεις. Προχωράμε λοιπόν στην παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για έκδοση της άδειας επισκευής και χορήγηση της στεγαστικής συνδρομής, καθώς και βεβαίωσης του καθορισμού δικαιούχου για ανακατασκευή ως τις 7 Απριλίου του 2025. Με τη σχετική υπουργική απόφαση να εκδίδεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως και έχουμε αποδείξει μέχρι τώρα, προσαρμόζουμε τα μέτρα προς διευκόλυνση των πληγέντων. Στο πλαίσιο αυτό δρομολογούνται άλλες 2 πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη διευκόλυνση των πολιτών. Καταρχάς, παρατείνεται κατά 2 έτη η υλοποίηση του σχήματος της προσωρινής στέγασης. Με αποτέλεσμα η επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης να χορηγείται στους δικαιούχους για συνολικά 4 χρόνια. Ενώ τετραετής είναι και η απαλλαγή από τον ένφια με διάταξη που πέρασε από την Βουλή πριν από λίγο καιρό. Διάταξη, αγαπητές συνάδελφοι, που δεν υποστηρίξατε, δεν ψηφίσατε, κατά τα άλλα νοιάζεται για το ένφια που καλούνται να πληρώσουν οι σεισμόπληκτοι, όπως αναφέρεται και στην επίκαιρη ερώτησή σας. Όσον αφορά την επιδότηση ενοικίου, μέχρι σήμερα για όλα τα τρίμηνα έχουν υποβληθεί συνολικά 439 αιτήσεις. 109 έχουν απορριφθεί και εγκεκριμένες αιτήσεις αφορούν ποσό που ξεπερνά τα 326.000 ευρώ, με τις πληρωμές να ανέρχονται στο ποσό των 270.000 ευρώ και οι πληρωμές συνεχίζονται σε εβδομαδιαία βάση. Αυτό είναι απάντηση στο δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ για επιδότηση ενοικίου. Έχουν πάρει λοιπόν και οι δικαιούχοι και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν, όπως ανέφερα, για συνολικά 4 έτη. Με τις απαιτούμενες διαδικασίες που τρέχουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επιπλέον, παρατείνουμε με τη νέα διαδικασία που θεσμοθετήσαμε τη ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν περιπτώσεις κτηρίων που έχουν υποστεί ελαφριές βλάβες. Όπως αναφέρατε, αφορά στους σεισμόπληκτους που έχουν λάβει πρώτη αρρωγή για τα χαρακτηρισμένα ως πράσινα κτίρια με ελαφριές ζημιές και που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χωρίς την υποβολή φακέλου για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής. Οι δεφερόμενοι έχουν πλέον τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεών τους ως την 31η Δεκεμβρίου του 2024. Και επιτρέψτε με να διαφωνήσω και σε αυτό μαζί σας για το χαρακτήρα του σχήματος. Είναι ένα σχήμα που διαμορφώσαμε για να δώσουμε την επιλογή στους δικαιούχους της πρώτης αρρωγής να μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χωρίς την υποβολή φακέλου στεγαστικής συνδρομής. Ένα σχήμα χωρίς καμία δέσμευση και υποχρεωτικότητα, ένα σχήμα επιλογής για διευκόλυνση των πληγέντων και ένα απλό σχήμα χωρίς γραφειοκρατία με μία απλή αίτηση που απαλλάσσει τους πολίτες από την υποβολή φακέλων.
ένα σχήμα που δίνεται να αφορά 2.000 περιπτώσεις πράσινων σπιτιών. Ένα σχήμα όμως που δεν έτυχε της ανταπόκρισης από τους δικαιούχους. Μέσα στους πρώτους μήνες όπου έτρεχε το σχήμα, υπευλήθησαν από τους ιδιώτες μηχανικούς και από τους πολίτες μόνο 38 αιτήσεις. Από και αυτές τις τελευταίες ημέρες. Αν κοιτάξουμε λίγες ημέρες πριν, θα δούμε ότι οι αιτήσεις ήταν μόλις 7 από τους 2.000 δυνητικούς δικαιούχους. Κατανοείτε λοιπόν γιατί δώσαμε παράταση μέχρι το τέλος του 2024. Κύριε συνάδελφε, ζητούμενο είναι, και σε αυτό τουλάχιστον θεωρητικά πιστεύω ότι συμφωνούμε, η στεγαστική συνδρομή για το σεισμό στο Αρκαλοχώρι να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Εμείς από την πλευρά μας συνεχώς εξελίσσουμε το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και διαμορφώνουμε νέες παρεμβάσεις, όπως σας ανέπτυξα παραπάνω, για να βελτιωθεί και να ενισχυθεί η διαχείριση του φαινομένου. Αποτέλεσμα που φτάνει στους πολίτες με στόχο πάντα την καλύτερη στήριξή τους. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Παρακαλώ, κύριε Συνδικάκη, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Κύριε Υπουργέ, όταν ερχόμαστε εδώ και σας απευθύνουμε τα ερωτήματα, αυτά δεν τα κατεβάζουμε από τον δικό μας εγκέφαλο, ούτε είναι σκέψεις κατά φαντασία. Γιατί αν ήταν έτσι, τότε θα πρέπει να βγάλετε ψεύτες τον Δήμο Μηνωά Πεδιάδας, θα πρέπει να βγάλετε ψεύτες τον Σύλλογο Η Ελπίδα που παλεύει και αγωνίζεται, θα πρέπει να βγάλετε ψεύτες στην Επιτροπή Αγώνα που συστήθηκε πρόσφατα από κατοίκους της περιοχής. Θα πρέπει να βγάλετε ψεύτες στους σεισμόπληκτους. Δεν λέτε αλήθεια για το ειδικτυσιακό ζήτημα. Κάθε φορά και κάθε φορά όποτε έρχεστε εδώ λέτε ότι υπάρχουν μπερδέματα με το ιδιοκτησιακό, γι' αυτό και υπάρχει και καθυστέρηση. Αν ήταν έτσι, πέστε μου γιατί υπάρχει αριθμός πρωτοκόλλου με 160 φακέλους που δεν έχουν ιδιοκτησιακό πρόβλημα και δεν έχουν προχωρήσει. Μα αυτό γίνεται και σε άλλες φυσικές καταστροφές. Να σας φέρω το παράδειγμα του Ιαννού για το 2020 που πήρε μία παράταση μέχρι τέλος του 2024. Λέτε για τα ενίκια, για το επίδομα ενικίου. Πότε δώσατε το τελευταίο ενίκιο? Γνωρίζετε, μήπως ήταν πριν από 17 μήνες. Πριν από 17 μήνες. Αν δεν είναι έτσι, διαψεύστε το και πέστε δεν είναι έτσι. Η εικόνα όμως που έχουμε είναι αυτή, ότι η τελευταία πληρωμή ενοικίου έγινε πριν από 17 μήνες. Σας ρωτάμε λοιπόν, υπάρχουν 150 οικογένειες που είναι στους κίσχους. Αυτοί οι άνθρωποι γιατί δεν πήγανε ακόμα στο σπίτι τους? Θέλουν και μένουν στους κίσχους? Μένουν ακόμα σε χαρακτηρισμένα κίτρινα σπίτια κόσμος διότι δεν αντέχουν να μείνουν άλλο στους οικίσκους? Είναι 150 οι εγκρίσεις από τις 3.000 ιδιοκτήτες που έχουν κάνει την αίτηση? 150, 200 να είναι, δεν είναι παραπάνω. Όταν εμείς λέμε να καταργηθεί ο έμφυα, λέμε να καταργηθεί, να μην υπάρξει απλή αναστολή. Βέβαια, άμα το αναστείλετε, δεν θα πούμε όχι, αλλά εμείς ως κόμμα έχουμε μια πάγια θέση που λέει να καταργηθεί ο έμφυα, διότι αποτελεί ένα χαράτσι στις πλάτες των εργαζομένων. Το ίδιο συμβαίνει και με τις κατεδαφίσεις στο Αρκαλοχώρι. Πέστε μου, πόσα χρήματα έχετε δώσει? 800 χιλιάρικα έχετε δώσει για το Δήμο Μηνώα και 200 χιλιάρικα για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω? Θέλω να σας πω ότι 3 χρόνια μετά αποκαλύπτεται πλήρως η ανυπαρξία ολοκληρωμένου κρατικού σχεδίου για πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και αποζημίωση των πληγέντων. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τι κάνατε που σφίγγει ακόμα περισσότερο τη θηλιά στους ταλαιπωρημένους σεισμόπληκτους? Προχωρήσατε στην κατάργηση του υποφυλακίου Αρκαλοχωρίου, δυσχεραίνοντας, αντί να διευκολύνετε με τον τρόπο αυτό την ομαλή διεξαγωγή υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών. Δεύτερον, τους έχετε κατατρομοκρατήσει στην κυριολεξία με αυτά τα ασφιχτικά πλαίσια προθεσμίας στην υποβολή φακέλων στον ΤΑΕΦ έως 27 Σεπτεμβρίου του 2024. Για όσους έχουν λάβει πρώτη αρρωγή στη στεγαστική συνδρομή, αντί να παρατείνετε, έμαθα βέβαια ότι τελικά το παρατείνετε μέχρι. Και ο Θεός φοβέρα θέλει. Και ο Θεός φοβέρα θέλει. Ναι, είναι εδώ και καιρό όμως που λέμε ότι δεν προλαβαίνουν μέσα σε αυτές τις προθεσμίες.
και έπρεπε να καταθέσουμε την επίκαιρη ερώτηση. Πρέπει να φωνάζουν οι φορείς της περιοχής για να φτάσετε να πείτε ότι ναι, θα παρατείνουμε την προθεσμία. Σε κάθε περίπτωση παραμένει η πολιτική που λογαριάζει τις ανάγκες ως κόστος και βάζει στο ζύγι τις ανθρώπινες ζωές και τη λαϊκή περιουσία. Κατά την άποψή μας, η κυβέρνηση κοροϊδεύει όταν λέει ότι στηρίζει την περιοχή. Σοβαρά, λέτε, δώσαμε 300 εκατομμύρια. Όταν λέτε δώσατε ένα συγκεκριμένο ποσό, αυτό το ποσό θα πρέπει να το συγκρίνετε με τις ανάγκες, να κοστολογήσετε τις ανάγκες, αν αυτές οι ανάγκες κοστολογούνται στα 300 ή παραπάνω εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό το αποφεύγετε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι την ίδια στιγμή που το κράτος είναι ανύπαρκτο όταν πρόκειται για τις λαϊκές ανάγκες, την ίδια στιγμή είναι γρήγορο και αποτελεσματικό όταν πρόκειται για ανάγκες των ομίλων ή όταν πρόκειται να ενισχύσετε τις υποτίθεται αμυντικές ανάγκες της χώρας, αλλά στα πλαίσια το τι επιτάσσει το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι. Η ανοικοδόμηση της περιοχής, κατά την άποψή μας, της περιοχής, έχει ως επίκεντρο την επένδυση για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου Καστελίου, οδικούς άξονες που θα υπηρετήσουν το τουριστικό κεφάλαιο, όπως είναι ο νέος βόρειος οδικός άξονας, που ναι, θα έπρεπε να έχει γίνει, αλλά γίνεται με βάση τα κριτήρια, τα χαρακτηριστικά και τα θέλω των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων και των τουριστικών. Και φυσικά λοξοκοιτάτε τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της περιοχής για λογαριασμό ενεργειακών ομίλων. Καταδεικνύει δηλαδή όλο αυτό ότι ο σχεδιασμός σας δεν αφορά την ουσιαστική αποζημίωση των πληγέντων. Γιατί κι αν ενδιαφερόσασταν, κύριε Υπουργέ, δεν θα αφήνατε υποστελεχωμένες τις αρμόδιες υπηρεσίες προώθησης των όποιων αποζημιώσεων. Να φέρουμε στον ΤΑΕΦ. Θα στηρίζατε τους Δήμους με ενίσχυση των πολεοδομιών, των τεχνικών τους υπηρεσιών. Θα τους δίνατε επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Εμείς θα συνεχίσουμε ως ΚΚΕ να στεκόμαστε πλάι στον αγωνιζόμενο και δοκιμαζόμενο λαό της περιοχής, διεκδικώντας πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Να αποζημιωθούν στο 100% της ζημιάς τους που έχουν υποστεί. Να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί πρώτης και κύριας κατοικίας. Να απαγορευτεί η διακοπή σε ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχετε κάνει. Να υπάρξει διαγραφή στεγαστικών δανείων για όσες κατοικίες έχουν κριθεί ακατάλληλες. Να γίνει άρση δεσμεύσεων λογαριασμών των χρημάτων της αρρωγής και άμεση επιστροφή των χρημάτων που τυχόν έχουν κατασχεθεί. Απαλλαγή από την καταβολή εισφορών ατομικής ασφάλισης για όσο διάστημα. Συγγνώμη, για όσο διάστημα χρειαστεί. Και να καταργηθεί ο έμφυα και το τέλος επιτιδεύματος, επιστροφή του ΦΠΑ, η απαλλαγή από αυτόν. Κατεδάφιση των χαρακτηρισμένων ως κατεδαφιστέων κτισμάτων. Δηλαδή, βλέπετε ότι 3 χρόνια μετά και αυτά παραμένουν τα ίδια. Δεν έχετε κάνει δηλαδή τίποτα για να πείτε ότι οριστικά αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου και του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Άρα, εάν δεν το πράξετε, δεν θα είναι η έκτη φορά που ερχόμαστε εδώ. Θα είναι 16, θα είναι 36, θα είναι 106. Γιατί αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Ευχαριστώ.